συνάδελφοι συνταξιούχοι, γεια σας! Να έχουμε δύναμη, να έχουμε υγεία. Είμαστε εδώ ετοιμοπόλεμοι και αποφασισμένοι να παλέψουμε και να κερδίσουμε. Είμαστε εδώ γιατί και τα προβλήματά μας είναι εδώ. Περισσότερα από χθες και σίγουρα περισσότερα θα είναι αύριο, αφού η αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει την αντιλαϊκή, αντεργατική, αντισυνταξιουχική πολιτική που έχει συναποφασίσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με όλους τους εκπροσώπους των πολιτικών αστικών κομμάτων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε εδώ, συνάδελφοι, γιατί δεν αντέχουμε άλλο. Είμαστε εδώ γιατί γνωρίζουμε ότι έχουμε απέναντί μας ένα πολύ επικίνδυνο και ισχυρό αντίπαλο, αποφασισμένο να εξυπηρετήσει την τάξη της. Είναι ισχυρός ο αντίπαλος, αλλά παλεύει για τα κέρδη του. Εμείς όμως είμαστε εδώ πιο πολύ, πιο αποφασισμένοι, έχουμε το δίκιο με το μέρος μας και παλεύουμε για τη ζωή μας, για τη ζωή των παιδιών μας, για τη ζωή τη δική μας. Το σύνθημα που επικρατεί απ' άκρη σ' άκρη, σ' όλη την Ελλάδα, σ' όλο τον κόσμο, είναι τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Παλεύουμε λοιπόν για τις ζωές μας. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έχει πετύχει δημοσιονομική σταθερότητα. Ισχυρίζεται ότι πέτυχε τη σταθερότητα, αλλά αυτή η σταθερότητα έχει περάσει μέσα από το αίμα του λαού. Αυτή είναι η πραγματικότητα, συνάδελφοι. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Διότι δεν συμφωνούμε με αυτή την πραγματικότητα. Δεν συμφωνούμε με αυτή την πολιτική. Τα αιτήματά μας και οι ανάγκες μας δεν χωρούν σε αυτό το σάπιο σύστημα. Και πρέπει αυτό το σύστημα να το αλλάξουμε. Και θα το αλλάξουμε μόνο με τους αγώνες μας. Σήμερα, απ' άκρη σ' άκρη σ' όλη την Ελλάδα, οι εργαζόμενοι είναι στο δρόμο προσπαθώντας να οργανώσουν μία απεργιακή απάντηση ενάντια σε αυτή την πολιτική. Πολλά σωματεία, πολλοί σύλλογοι παίρνουν αποφάσεις από τα κάτω όπου διαπιστώνεται απεργιακή, αντεπεργιακή διάθεση για να μην πετύχει η απεργία, όπως η αδελφή. Τους γνωρίζουμε, συνάδελφοι. Γι' αυτό και εμείς είμαστε εδώ να απαντήσουμε και να οργανώσουμε και την επόμενη συγκέντρωσή μας. Οι συνταξιούχοι, αγαπητέ συνάδελφο, στις 17 έγινε ένα λάθος, θα είμαστε μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια μας στην απεργιακή συγκέντρωση, όπως θα είμαστε και το πρωί στο ειδικό δικαστήριο, για να πετύσουμε τα δίκια μας. Θα είμαστε μαζί με τα παιδιά μας ενάντια στην ίδια αντιλαϊκή πολιτική και θα πετύσουμε όσα οι σύγχρονες ανάγκες απαιτούν. Απαιτούμε λοιπόν εδώ και τώρα να δοθούν τα δώρα, νομοθετική ρύθμιση για όλα τα, δώρα, σε όλους τους συνταξιούχους, όχι επιδόματα. Με αυξήσεις ψίχουλα δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια. Με πας, με καλάθια της νοικοκυράς και ράφια δεν αντιμετωπίζεται. Γι' αυτό απαιτούμε πολύ μεγάλες συντάξεις, τον 12% λέμε του κατώτερου μισθού, τέτοιες συντάξεις που να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες μας. Με συντάξεις πείνας επίσης δεν αγοράζουμε φάρμακα. Με συντάξεις πείνας δεν μπορούμε να πάμε στο κοκκινά χειρουργία, ούτε να αγοράσουμε τα πανάκριβα για νόσημα. Απαιτούμε λοιπόν η αντροφαρμακευτική περίθαλψη δωρεά
υγείας. Αυτό είναι το αίτημά μας. Και από τούτο το βήμα θα πρέπει να γίνει καταγγελία για τον Υπουργό Εργασίας, που με μεγάλη κινητότητα είπε «Τζάμπα υγεία δεν υπάρχει, τίποτα δεν είναι τζάμπα». Το γνωρίζουμε αυτό. Ταυτόχρονα το λέει και καλλιεργεί το κλίμα για την εμπορευματοποίηση της υγείας και της πρόνοιας με διατάξεις στο νέο νόμο που βάζει από 300 μέχρι 2.000 ευρώ πέναλτι σε όποιον πρέπει να πάει στο χειρουργείο, στα απογευματινά χειρουργεία. Αυξήσεις στα γενώσιμα και από 1 έως 3 ευρώ για να μπορέσεις να έχεις ένα παρατευτικό για εξετάσεις. Αυτό είναι το σύστημά του. Θέλουν να πεθάνουν. Εμείς απαιτούμε λοιπόν δωρεάν υγεία. Στα σκαλιά επίσης είναι και νέος νόμος για την κοινωνική ασφάλιση που πρέπει να μην έχει κοινωνικό χαρακτήρα πλέον, αλλά να γίνει ατομική υπόθεση. Με το μήνυ ασφαλιστικό καταργήθηκε ή και ό,τι έχει μείνει θα καταργηθεί για την επικουρική σύνταξη. Με το νέο ασφαλιστικό που ετοιμάζουν και έχουν στα σκαλιά, αυξάνεται το όριο συνταξιοδότησης στα 74. Ακούστε συνάδελφοι, έχουν προβλάνει και το έδαφος με άλλο νόμο που τι λέει και μάλιστα το παρουσιάζουν και ευεργετικό για τους συνταξιούχους, λέγοντας ότι μας δίνει το δικαίωμα να δουλεύουμε μέχρι τα βαθιά χαράματα για να συμπληρώσουμε τη σύνταξη που αυτοί μας κόψανε. Για να δεχθούμε λοιπόν τη γενικευμένη επέκταση ορίων συνταξιοδότησης. Εμείς, να το πω απλά, δεν μασάμε. Απαιτούμε ό,τι οι σύγχρονες ανάγκες απαιτούν. Το απαιτούμε αυτό. Είμαστε η παραγωγή του πλούτου. Θα μπορούσαμε με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας να ζούμε με ευημερία, με αξιοπρέπεια και αντί γι' αυτό ζούμε στη φτώχεια, στην πείνα, έχουμε αδυναμία να ικανοποιήσουμε και τις στοιχειώδες μας ανάγκες. Αυτό δεν πρόκειται να το δεχτούμε. Απαντάμε λοιπόν, εδώ και τώρα, όλα μας τα δώρα, εδώ και τώρα αυξήστε τους μισθούς. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, εκτόσεις δεν δεχόμαστε. Ακούστε συνάδελφοι, έχουμε τις ευρωεκλογές. Πρέπει η πολιτική αυτή να καταδικαστεί για να μπορέσουμε να εντάξουμε τις ανάγκες μας σε ένα άλλο σύστημα που δεν θα έχει στο επίκεντρο την εκμετάλλευση. Να ικανοποιηθούν οι δικές μας ανάγκες. Συνεχίζουμε τον αγώνα, αν ειρήνευτα. Και σήμερα και αύριο. Γεια σας συνάδελφοι, με αισιοδοξία.